Γεια χαρά, γεια χαρά! Θέλω να χειροκροτάτε όλοι πίσω από τις οθόνες σας αυτή τη στιγμή για τη σκηνικάρα που φτιάχτηκε για τη φετινή σεζόν σε αυτό εδώ το κανάλι. Λοιπόν, αν δεν έχεις δει αυτό εδώ το σκηνικό, τη δημιουργία του, σημαίνει ότι έχεις χάσει κάποιο επεισόδιο, πήγαινε στο προηγούμενο βίντεο για να το δεις. Disney! Disney, καλή μου Disney, μωρέ, όφου του! Εάν όλο αυτό που έχει ξεκινήσει από το 2021 είναι απλά μια φάρσα, νομίζω πως τώρα ήρθε επιτέλους η στιγμή να μας πεις πού είναι η κάμερα για να κοιτάξουμε. Φτάνει ρε παιδί μου, φτάνει. Εντάξει, μας τρόλαρες, δεν χρειάζεται άλλο, λυγίσαμε. Μια τελευταία ελπίδα είχαμε κυρίες και κύριοι, μία μόνο ρε. Το Secret Invasion, τη σειρά που τα τρέιλερ της μας είχαν ανεβάσει το hype στο Θεό, επειδή πιστεύαμε οι δύσμυροι ότι ήταν κάτι διαφορετικό από όσα μας έχει συνηθίσει η Marvel τα τελευταία χρόνια, δηλαδή στη μετριότητα. Αλλά πάμε λοιπόν σήμερα να δούμε την απέλπιδα προσπάθεια του Disney Plus να δικαιολογήσει τα 9 ευρώ το μήνα που τραβάει από τον τραπεζικό μας λογαριασμό. Τα κατάφερε? Τι λέτε? Πάρτε snacks αγκαλιά, πάρτε αναψυκτικά, πάρτε ό,τι γουστάρετε και ξεκινάμε. Έτοιμοι? Φύγαμε! Το σημερινό project, κυρίες και κύριοι, είναι από άλλο πλανήτη, όπως από άλλο πλανήτη είναι και ο χορηγός αυτού εδώ του επεισοδίου, το Surfshark VPN! Τι πας έκανα πάλι ο παιχταράς, ρε? Δεν με πληρώνουν αρκετά γι' αυτό. Για να μην φοβάσαι λοιπόν τίποτα και κανέναν. Για να κάνεις χρηματικές συναλλαγές με απόλυτη ασφάλεια, για να μπεις από τώρα στο HBO Max, αν και δεν έχει έρθει ακόμη στην Ελλάδα, αλλά και σε όποια άλλη συνδρομητική πλατφόρμα του κόσμου γουστάρεις πάντοτε με τις καλύτερες τιμές των άλλων χωρών όμως, για να μην ξέρει κανείς ποιος είσαι, πού μπαίνεις, αλλά και τι κατεβάζεις από το διαδίκτυο, Surfshark VPN. Το VPN που και σε προστατεύει και σου ανοίγει όλους τους ορίζοντες, τους διαδικτυακούς εννοώ, αλλά δεν σου αδειάζει και την τσέπη, γιατί είσαι μάγκας ή μάγκισσα και βλέπεις το μεντσίλ. Πήγαινε στο link λοιπόν που θα βρεις στην περιγραφή αυτού του βίντεο, πάτησε το και βάλε τον κωδικό το μεντσίλ για να εκμεταλλευτείς μια απίστευτη οικονομική προσφορά, αλλά και να πάρεις 3 επιπλέον μήνες συνδρομής δώρο. Τσαμπέ! Πώς το λένε ρε παιδί μου? Τρέχα! Πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για τη μυστική εισβολή λοιπόν, να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού εδώ του καναλιού και να πω και ένα καλωσορίσατε στα άτομα που βρίσκονται για πρώτη φορά στην παρέα μας. Έλα βρε, έλα, κάτσε σημά μου. Να σου πω μια ιστορία. Την ιστορία του γερασμένου Nick Fury. Στη Μόσχα, αδερφές μου, στη Μόσχα! Εκεί ακριβώς μας πάει η σειρά αρχικά στο παρόν, δηλαδή όχι το δικό μας παρόν, του MCU, το οποίο χρονολογικά αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 2026 για όσους δεν γνωρίζουν. Ρε, είναι πολύ μπροστά, τι νομίζατε? Μόνο εκεί βέβαια, γιατί στα άλλα. Imagine a world where information can be trusted. Ναι, ναι, φανταστείτε εσείς παιδιά, φανταστείτε, γιατί δυστυχώς μόνο στη φαντασία θα μείνουμε. What if the ones closest to us, the ones we've trusted our whole lives, were someone else entirely? Εγώ θα σου πω, story of my life, φίλε μου. Δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά, απλά απομακρύνεσαι ή σε απομακρύνουν οι ίδιοι και ο οργανισμός σου, επειδή έχει πληγωθεί πολύ, ρε παιδί μου, και να μην πονάει, διαγράφει μια για πάντα τη μνήμη σου και τους ξεχνάς μια για πάντα. Εντάξει είμαστε? Μήπως, επειδή το λύσαμε, ρε παιδί μου, να μην συνεχίσουμε τη σειρά, να σταματήσουμε εδώ το εργάκι? Όχι τίποτα άλλο, να γλιτώσουμε κιόλας. Agent Prescott, respectfully, what exactly are you talking about? Είναι μεγάλη κουφάλα η Disney, παιδιά. Μεγάλη κουφάλα. Σου λέει, κάτσε να κοτσάρω τον Μάρτιν Φρίμαν στην έναρξη της σειράς για να με συμπαθήσει ο κόσμος αυθόρμητα. Τώρα, παιδιά, ελάτε. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος στον κόσμο που δεν συμπαθεί τον Μάρτιν Φρίμαν? Αφήστε που είναι και ηθοποιάρα, δηλαδή. Βλέπω τώρα ξανά και τη σειρά Sherlock από την αρχή και τον έχω ξανά λατρέψει τον τύπο. Παρένθεση, εάν δεν έχεις δει τη σειρά Sherlock που πρωταγωνιστούν ο Μάρτιν Φρίμαν και ο Βενέδικτος, ο γνωστός Βενέδικτος, τρέξε να τη δεις. Τι κάνεις ακριβώς? Στο Amazon Prime θα τη βρεις για όποιον ενδιαφέρεται. Βάλτε το και θα με θυμηθείτε. You realize that the entire world is at war. The atmosphere has been tense. Ναι, εντάξει. Το έχουμε συνειδητοποιήσει χρόνια τώρα. Η ανθρωπότητα, όσο υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη, δεν κάνει και τίποτα άλλο, πολεμάει. There is an architect to that tension, Agent Ross. Ο Χαμάν! Μη μου πεις ότι θα συνδέσουν τους ανθρώπινους πολέμους με... You think the same people are behind all of this? Not people, Skrulls. Τι? Skrulls! Skrulls! Σοβαρά τώρα, αυτό ήταν το καλύτερο που μπορούσατε να σκεφτείτε. Βρε τσακάλια, οι άνθρωποι δεν έχουν ανάγκη κανέναν σκραλ για να ξεκινήσουν να αλληλοσκοτώνονται. Το κάνουν αιώνες τώρα από μόνοι τους. Εν τω μεταξύ, τόση ώρα γιατί μιλάω για τους ανθρώπους σε τρίτο πρόσωπο? Βρε λες! This is the one that sets the world on fire. Don't know who I can trust anymore.
other than you. Ο αρκετά γιούχου, θα λέγαμε, πράκτορας Πρέσκοτ δείχνει ένα σχέδιο στον πράκτορα Ρος που θα καταστρέψει την ανθρωπότητα, λέει. Επίσης του λέει όμως πως είναι και ο μόνος που μπορεί να εμπιστευθεί. Αλλά... So let me take this and I'll give the information to Fury, okay? Με, τι κάνετε! Σας το είπα εγώ ότι είναι γιούχου, δεν με ακούγατε. Αχ, μπράβο παιδιά, μπράβο, ευτυχώς η Marvel φρόντισε και μας απάλλαξε από αυτό τον κάκιστο ηθοποιό. Βέβαια για το βραβείο του χειρότερου ηθοποιού στη συγκεκριμένη σειρά έχει πολύ δυνατό ανταγωνισμό, θα καταλάβετε τι εννοώ στη συνέχεια. Στην οποία συνέχεια, κυρίες και κύριοι, ξεκινά ένα ανθρωποκυνηγητό μεταξύ του πράκτορα Ρος και κάποιων μυστήριων τύπων. Ανθρωποκυνηγητό όπου καταλήγει έτσι. Παιδιά, μάλλον τώρα είναι πράκτορας Νεκ Ρος. Α, ζει ρε, ζει! Κάτσε όμως, κάτσε. Πώς γίνεται να επιβίωσε από αυτή την πτώση? Show me your hands! Rukia! Talos! Α, μάλιστα. Άκυρο το άνθρωπο κυνηγητό που είπα πριν, παιδιά. Δεν είναι άρμονο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά να καλωσορίσουμε, παιδιά, το μαράκι του MCU, την Μαρία την Χιλ. I'm chasing him. He was one of you. Nah, he's one of them. Από αυτούς, από εσάς, από αυτούς, από... Τι γίνεται ρε, πόσα στρατόπεδα υπάρχουν! Λες και τον έχεις εγκλάρος όμως, κυρίες και κύριοι, πέφτει από τον ουρανό ο Νίκολας ο Φιούρι για να σώσει την κατάσταση που, δεν ξέρω αν σας το είπα, είναι γερασμένο. After the blip, you were different. This new, rather old Nick Fury. Fury's in town, Jim. A man says it's nothing to worry about. Все равно не буду таким, как раньше. You should only scratch the surface of mediocrity. You're not ready for this, Fury. You were never the same after the blip. I think Thanos' snap changed you. It's just vapors, old. Well, this new one, he'll be dead from exhaustion and defeat soon enough. Ναι, κυρίες και κύριοι, γερασμένο στη σύνταξη ο Νίκολας Φιούρι. Το εφάπαξ περιμένει τώρα για να την κάνει από εδώ πέρα. Θα χαίρεται τη σύνταξή του από το Saber. Τώρα, εάν εύλογα αναρωτιέσαι τι είναι το Saber, θα σου εξηγήσω εγώ σε λίγο. We've been helping you for all these years to ensure that you kept your promise. But after the blip, you were different. Άλλαξε τελείως, τι εννοείς? Μήπως το έχει γεράσει? Γιατί το έχω απορρίψει, όχι τίποτα άλλο. Tony Gaia. Hold it. Your daughter disappeared to where? She was young. Angry that our people still don't have a home. Λοιπόν, εδώ η συγκεκριμένη σειρά κάνει το κλασικό λάθος που κάνουν όλες οι τεμπέλικες σειρές παύλα ταινίες που οι δημιουργοί τους δεν έχουν καθόλου όρεξη και σεβασμό προς το project που τους δίνεται. I got kicked off the council, but grab it, mate. He took your abandonment that much. Κάνει ανούσιο exposition, αναφέροντας ονόματα που ο θεατής δεν έχει ιδέα για το ποιοι είναι. Οπότε και δεν έχει και ενδιαφέρον για αυτό που ακούει. Γιατί τι είναι ο θεατής, παιδιά? Είναι σαν ένα σφουγγάρι. Εάν ένα σφουγγάρι είναι στεγνό, τότε θα ρουφήξει και πάρα πολύ νερό. Εάν όμως το βρέξεις πολύ ή στην συγκεκριμένη περίπτωση τον βομβαρδίσεις με πολλές πληροφορίες, τότε χάνεται, βαριέται και σταματάει να απορροφά πληροφορίες. So simple. Ravik is now the newest member of the Skrull Council. Τώρα θα σας σώσω, Θωμά, θα σας εξηγήσω εγώ στα μπαμ το σενάριο του Secret Wars που ούτως ή άλλως θα μπορούσε να το έχει γράψει και παιδί δημοτικού στην τουαλέτα. Ο Τάλος πλέον δεν είναι αρχηγός των Skrull ή μάλλον όλων των Skrull αφού έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα. Είναι οι Skrulls που είναι με τον Ravik και οι Skrulls που είναι με τον Τάλος. Ή μάλλον ο Τάλος, γιατί αν εξαιρέσει την σκηνή έναρξη με την καταδίωξη, δεν φαίνεται και ποτέ ξανά κάποιος άλλος συντοπίτης, παύλα, σύμμαχος, πείτε τον όπως θέλετε του Τάλος. Εκτός από την κόρη του δηλαδή, η οποία κόρη του αρχικά έχει πάει στο απέναντι στρατόπεδο όπου κουμάντο κάνει ο Γκραβ. Ένας τύπος που έχει νευριάσει πολύ, λέει, γιατί λέει ο Φιούρι δεν κράτησε την υπόσχεσή του. Η οποία ήταν να βρει αυτός μαζί με την Captain Marvel έναν νέο πλανήτη για να κατοικήσουν οι Skrulls. Το οποίο δεν βγάζει νόημα, αλλά δεν θα πω τίποτα ακόμη. Θα περιμένω για να σας τα πω συνέχεια. Skrulls are immune to radioactivity and Russia has the most abandoned nuclear plants on Earth. Α, κρατήστε και αυτό, παιδιά, το ότι οι Skrulls έχουν ανοσία στην ραδιενέργεια, γιατί θα ξεσπάσω πιο... θα το χρησιμοποιήσω, θα να πω πιο μετά για να σας εξηγήσω κάτι.
Well, Gravik's trying to start a war between Russia and the United States. And that was Prescott's theory. Α, μάλιστα, μάλιστα. Μιλάμε, παιδιά, τώρα για σεναριακή πρωτοπορία, όχι ιδέες. Πόλεμος, λέει, μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας. Απλά τώρα δεν θα το κάνουν μόνοι τους, αλλά θα μπουν στη μέση και οι Σκρατς. Τους σκέφτηκαν τα άτομα. Physics aids, your species will cease to exist. Ρε εσείς, τι έπαθε αυτός. Ρε Φιούρι, έχεις γεράσει. Έχει πάθει μαλάκινση. Πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Αμερικής, σου είπε. Άρα τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, άρα πυρηνικά, άρα γιόγκ, καπούτ, φινίτο, τέρμα, τελείως, πώς το λένε. Βέβαια, στο πιο τάλος δηλαδή, για να το καταλάβεις. Πελά Χριστέ. Given the fact that I could breach neither Agent Hill nor Agent Fury, they're effectively AWOL. Πάπο, James Rhodes, κυρίες και κύριοι, ο αγαπημένος James Rhodes από τις παλιές ταινίες και δεν φαντάζεστε πόσο όμορφη συμμετοχή είναι αυτή που έχει ο συγκεκριμένος χαρακτήρας εδώ πέρα. Ήτανε που ήταν ο καημένος κομπάρσος σε όλες τις προηγούμενες ταινίες, εδώ τον μετέτρεψαν κιόλας σε κακό. It is so good to see you. Thanks. Drink. Love one. Αυτή εδώ η τύπησα, κυρίες και κύριοι, είναι η Σόνια, η οποία δουλεύει για την Βρετανική κυβέρνηση. Και μέχρι εκεί. Τώρα τι σας θέω εγώ. Μέχρι εκεί εξηγεί η σειρά, μέχρι εκεί σας εξηγώ και εγώ. Άντε και αναφέρει το ότι δουλεύει και στην MI6. Τώρα εντάξει, το τι ακριβώς κάνει δεν το μάθαμε ποτέ. Δεν πειράζει, μπορεί, εντάξει. Τα θέσω όλα και στην υγεία. Εμένα μου φτάνει πάντως, παιδιά, πως τη συγκεκριμένη χαρακτήρα την παίζει η Ολίβια Κόλμαν, που παιδιά είναι ό,τι καλύτερο έχει να αναδείξει αυτή η σειρά με τεράστια διαφορά από όλα τα υπόλοιπα. You know, I may not know when a scroll is pretending to be a human, but I sure as hell know when a human is lying. Όπα, 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 περιμένετε, όπα. Εάν κατάλαβα καλά, που κατάλαβα δηλαδή, ο Nick Fury και η παρέα του από το 1995 έως και σήμερα δεν έχουν βρει έναν τρόπο για να βρίσκουν πότε ένα σκραλ παριστάνει κάποιον άλλον. Ρε, 30 χρόνια που μένουν οι σκραλς στη γη. Κανένας δεν σκέφτηκε να πάρει μέτρα πρόληψης. Ούτε καν ο Nick Fury, που υποτίθεται πως ακριβώς και αυτή είναι η δουλειά του, έτσι. You seem to forget this old Nick Fury has 30 years of hands-on experience with the Skrulls. Όχι, αυτή πολύ καλά το θυμάται. Εσύ μάλλον το ξέχασες και δεν έκανες τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Λίγα χρόνια πριν, άμα θυμάστε, μια έκρηξη έγινε σε ένα κτίριο και υπογράψατε ολόκληρο συμφωνητικό για πρόληψη και τώρα για έναν ολόκληρο εξωγήινο πολιτισμό που παίρνει όποια όψη θέλει, δεν κάνατε τίποτα. Ότι τι δηλαδή, οι Skrulls είναι όλοι καλά παιδιά. Ένας μόνο χρειάζεται να βγει κολόπεδο, δεν χρειάζεται δεύτερος και μαντέψτε. Βγήκε και ονομάζεται Gravik. Καλά, άλλος αυτός, άλλο τεφαρίκι, αλλά θα τον πιάσουμε πιο μετά αυτόν. Προς το παρόν πάμε για το βαρύ πυροβολικό, για το βαρύ όνομα αυτής της σειράς, μετά εννοείται από τον Samuel Jackson. Τι? What do you want? Home in my own skin. Καλώς στα μάτια μας τα δύο, καλώς στην μητέρα των δράκων, την καλήση μας, την Emily Clark ή, όπως λέγεται εδώ πέρα, Gaia. Η οποία Gaia είναι και κόρη του Talos. Take your natural form. Gaia μου, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά να ζητάει κάτι τέτοιο ένας χαρακτήρας που έδειξε την αληθινή μορφή του σε ολόκληρη τη σειρά μια φορά και αυτό όταν πέθανε, το λες και λίγο ηρωνικό. Κάτσε ρε όμως, σου λένε λίγο. Την Emilia Clarke πήραμε και θα τη μεταμορφώνουμε. Πρέπει κάπως να βγάλει τα λεφτά της. Έτσι θα την αφήνουμε, δεν ακούω κουβέντα. Και δεν πρόκειται να μιλήσει κανένας. Αφού είναι η Emilia Clarke, μας κοροϊδεύεις. What's your name? Peter. When's the last time you ate, Peter? I don't know. Συγγνώμη, μια ερώτηση να κάνω. Αυτός τώρα είναι ένα σκραλ άστεγος. Γιατί είναι άστεγος? Βασικά, γιατί πεινάει? Μπορεί να πάρει τη μορφή όποιο ανθρώπου θέλει. Ας έπαιρνε, ξέρω εγώ, τη μορφή του Φούρναρη και να χεζόταν στη ζαμπονοκασερόπιτα, δεν ξέρω. Ρε μας δουλεύετε, τι σενάριο είναι αυτό? Ρε παιδιά, όσοι είναι φαν των κόμικ θα καταλάβουν λίγο περισσότερο αυτό που θα πω. Χωρίς βέβαια να υπονοώ ότι είμαι εγώ φαν των κόμικ, ότι βλέπω όσες ταινίες σχολιάζω και γνωρίζω και αν δεν γνωρίζω κάτι, το ψάχνω. Πόσο άσχημο σχεδιασμό έχουν κάνει στους Skrulls. Τι παραφουσκωμένα κεφάλια είναι αυτά, τι κακό μακιγιάζ είναι αυτό. Και για να καταλάβετε όλοι για τι ακριβώς πράγμα μιλάω, δείτε παραδείγματος χάρη, παιδί μου, πώς είναι ο σχεδιασμός των Skrulls στα κόμικ. Και τώρα, δείτε αυτόν εδώ. Εάν είναι δυνατόν, ρε, τα έχετε έτοιμα τα σχέδια. Τι σκατά κάνετε? What is your name, Warrior? Ωχ,
Ο θηλυκός Κίλιαν Μέρφυ! Ρε Κίλιαν, έχεις αδερφή και δεν το ξέρουμε. Take his face, now take his mind. Άρα οι Skrulls λοιπόν παίρνουν και τη μορφή αλλά και το μυαλό πλέον των θυμάτων τους. Μιλάμε τώρα για OP χαρακτήρες, έτσι. Αυτό δεν νικέται, ρε παιδιά, συγγνώμη κιόλας. Μιλάμε τώρα για το απόλυτο καμουφλάζ και σύν της άλλης, σαν όντα, ρε παιδί μου, είναι και πολύ δυνατότερα από τους ανθρώπους. Δεν μπορείς να τους κάνεις καλά. Gravik has something very big up his sleeve. But the immediate threat remains the bombs. Τι είναι αυτά, ρε! Σε λίγο θα πεταχτεί και από καμιά γωνία ο General Kenobi για να γίνει το απόλυτο crossover. Fury's in town, G. Is he? Λοιπόν, για να λέω τα πράγματα με το όνομά τους όπως πάντα άλλωστε, αυτός που κάνει τον Gravik σε αυτή τη σειρά είναι ο χειρότερος ηθοποιός παύλα πρωταγωνιστής που έχω δει ποτέ σε τόσο μεγάλη παραγωγή. Όχι, 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 δεν ακούω τίποτα σας λέω. Ίσως βέβαια να φταίει ο ρόλος που του έχουν δώσει και να φαίνεται τόσο κακός, αλλά παιδιά, μιλάμε τώρα για overacting που βλέπεις μόνο σε βραζιλιάνικες σαπουνόπερες. Ρε παιδιά, έχετε παρατηρήσει τα φτιαγμένα φρύδια του τύπου που είναι σαν το λογότυπο των Lays? He's washed up, walks with a limp, can barely see out the good eye. Σιγά ρε, σιγά, σιγά! Τι διάλογο η μάνα μου έδωσε τις πληροφορίες για τον Fury? Μόνο εκείνη μπορεί να τα φουσκώσει έτσι τα πράγματα. Με τα ζόρι λέει δεν βλέπει και αυτό καλό του μάτσε, λίγο θα του πει δεν έχει και χέρι, ε, έτσι είναι ο Fury. Αν το άλλο που μπερδεύει τα λόγια του, πάρα μιλήσει κάνει Give me the bombs. No. Και πάμε τώρα για το τεράστιο φινάλε του πρώτου επεισοδίου, αφού ο Gravik και η σκαρολοπαρέα του απειλούν να σκάσουν μία βόμβα μέσα στη Ρωσία, μέσα στη Μόσχα. Αλλά πριν γίνει αυτό, θα γίνει αυτό. Mom doesn't know what she wants. She's dead. How? Why don't you ask the people that you work for? Η μητέρα της Γκάια λοιπόν είναι νεκρή από τα χέρια των συντρόφων της καθώς φαίνεται. Μας νοιάζει εμάς αυτό? Όχι, γιατί πρώτον δεν έχουμε ποτέ δεθεί με τη μητέρα της Γκάια, αλλά ούτε και με την ίδια την Γκάια. Αφήστε που δεν είδαμε και ποτέ το πώς πέθανε, ούτε καν δηλαδή ζήσαμε τη συγκεκριμένη σκηνή, άρα χεστήκαμε. Exposition για χέλια. You gonna tell me why you abandoned Earth? Build an out saber. Να το πάλι το Saber. Ήρθε η ώρα να το εξηγήσουμε γι' αυτό. Να πούμε καταρχάς πως το Saber δεν υπάρχει στα κόμικ, είναι 100% δημιούργημα του MCU και όπως είπε και ο πρόεδρος των United States of America. Agent Fury is building out the most complex aerospace defense system in the history of mankind. Δηλαδή, εάν κατάλαβα σωστά, ο Fury επαναλαμβάνει τα λάθη του παρελθόντος. Το ίδιο ακριβώς δεν είχε κάνει και στο Winter Soldier και τρέχαμε και δεν φτάναμε. Τι έγινε κουφάλες, αποσύρθηκε ο Captain America και αρχίζετε πάλι και κάνετε μαλαγιές. Μα θεωμά υπάρχει νέος Captain America, άσε μας γουγλίτσα μου. Άμα είναι αυτός ο νέος Captain America, εγώ είμαι ο PewDiePie. You always told me there is no shame in walking away when the steps are uncertain. Και αυτή εδώ η στιγμή είναι από τις λίγες καλές που έχει αυτή η σειρά, διότι η Μαρία Χίλ εδώ λέει στον Nick Fury, φιλαράκο, δεν σε βλέπω καλά, μήπως θες να κάνεις λίγο στην μπάντα, να αναλάβει κάποιος άλλος που είναι πιο έτοιμος, γιατί όπως σε κόβω, θα έχουμε... So check your footing, otherwise someone's gonna get hurt. Προοικονομία λέγεται αυτό, κυρίες και κύριοι. Thanks for coming, Sammy. You don't see me because I'm not here. Ο Τάλος και η Γκάια, οι Skrulls που μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε μορφή θελήσουν, όποτε εκείνοι το θελήσουν, συναντιόνται για κάποιο λόγο σε σκοτεινά σοκάκια με τις κανονικές μορφές. Αντί να πούνε ό,τι θέλουν παίρνοντας κάποια άλλη μορφή, ρε παιδί μου, οποδήποτε γουστάρουν, κάνουν αυτό συγκεκριμένο. Ναι, ξέρω τι σκέφτεσαι, Θωμά, πρέπει να γίνουν εκπτώσεις για να καταλαβαίνει και ο θεατής ποιος κάνει τι, ποιος βρίσκεται μπροστά στην κάμερα και ποιος όχι. Okay, το δέχομαι, αλλά. Κάντο πιο έξυπνο, ρε παιδιά. Σκέψου κάτι, μια λεπτομέρεια. Βάλτε μια σεναριακή λεπτομέρεια που να λέει, ρε παιδί μου, ότι έχουν κάποιο όριο στις μεταμορφώσεις, ή χρονικό ή ποσοτικό. Βάλτε τους να πάρουν ένα όρκο, ξέρω εγώ, όπως ο Μανταλόριαν, ας πούμε, και να μην επιτρέπεται να μεταμορφώνεται. Δεν ξέρω, κάντε κάτι. Αυτό τώρα είναι απλά τεμπελιά. The attack is planned for tomorrow, Unity Day. There are three bombs, and Gravik knows you'll be there. Και η Γκάια από τσιράκι του αρχικακού μας γίνεται. Χαφιές του καλού μας. Μπαμ, μπαμ, τώρα μην χρονοτριβούμε. Μια σκηνή πριν χτύπησε τον πατέρα της. Και τώρα είναι συνεργάτες. New Age Marvel Kids, κύριε. Ρε παιδιά, συγγνώμη που γελώ, αλλά ο Gravik μπροστά στα μάτια του Nick Fury πατάει τον πυροκροτητή χωρίς αυτός να κάνει τίποτα, χωρίς να πυροβολεί και όχι μόνο αυτό, λίγο μετά. Help!
Συγγνώμη, ρε παιδιά που γελάω, συγγνώμη. Γιατί φαντάζομαι πως η συγκεκριμένη σκηνή δεν είχε αυτό ως στόχο, αλλά εδώ παρόλο που γελάω, ήταν και η στιγμή που είπα πως εάν σειρά το πας έτσι, ίσως ρε παιδί μου, να δούμε και κάτι καλό στη συνέχεια, γιατί εντάξει, αυτό δεν είναι το νόημα. Δεν είναι ότι παλεύουν οι άνθρωποι με όντα τα οποία μπορούν και μεταμορφώνονται. Αυτό δεν είναι το επικίνδυνο της όλης υπόθεσης. Ναι, αυτό λέω κι εγώ, αυτό λέτε κι εσείς. Αυτοί πάλι είχαν άλλα σχέδια ή μάλλον όχι, γιατί σχέδιο αυτό που θα ακολουθήσει δεν νομίζω πως μπορεί να το πει και κανένας. Και πάπαλα! Πάει η Μαρία Χιλ, παιδιά! Μας άφησε χρόνος, γιατί φαίνεται πως παρόλο το επίθετό της δεν μπορεί να κάνει Χιλ. Κρίμα βέβαια, γιατί ήταν πολύ συμπαθητικός ο χαρακτήρας της, αλλά εντάξει, δεν τα βάψουμε και μαύρα. Έχουμε περάσει και χαμό τον Ιστάρκ, παιδιά, τι να μας κάνει αυτό. I'd like you to meet someone. This is Gravik. Gravik. Να το μωρέ, ο μικρούλης, ο γλυκούλης, ο Gravik. Ή όχι και τόσο, αλλά τέλος πάντων, ο Gravik, παιδιά, έχει νεύρα. Και ξέρετε γιατί έχει νεύρα και θέλει να αφανίσει εντελώς την ανθρωπότητα. Θα μάθετε τώρα. While you work to keep my home safe, Carol Danvers and I will find you a new one. Ρε Φιούρι, και σπίτι στην Αθήνα δεν έψαχνα να νοικιάζεις, ρε μπρο. Μέσα σε 30 χρόνια, κάτι θα έχεις βρει. Ρε 30 ολόκληρα χρόνια δεν βρήκατε έναν ρημαδοπλανήτη εσύ και η Captain Marvel για να πάνε οι Skrulls και να εισκάσουν το κεφάλι μας σοβαρά τώρα. Και μιλάμε τώρα, ρε παιδιά, για όντα τα οποία έχουν ανοσία μέχρι και στην πυρηνική ενέργεια. Δεν είναι σαν εμάς, θέλω να πω, που είμαστε μήμου άπτου και είναι πολύ πιο δύσκολο να βρούμε ένα πλανήτη να κατοικήσουμε. Και πάλι βέβαια, όλα αυτά που κάνουν οι Skrulls δεν δικαιολογούνται. Θα τα πούμε στη συνέχεια όμως. You keep your word. I'll keep mine. They're here. Who's here? All of us. You're telling me there's a million Skrulls walking amongst us right now? Ρε ναι! Ναι ρε, δεν σβήνει σειρά λέμε. Οι σεναριογράφοι είναι ήδη με το χέρι απλωμένο και περιμένουν το βραβείο Μπάφτα. Τόσο γαμάτι νομίζουν ότι είναι. I sent out the call. And every Skrull that isn't in Emperor George's colony, that's... Δηλαδή, 1 εκατομμύριο Skrulls μπόρεσαν να αποδεχτούν την πρόσκληση του Τάλος και να ταξιδέψουν από όλο το σύμπαν στη γη, αλλά δεν μπορεί κάποιος από όλους αυτούς να ψάξει πλανήτη για τη δική του τη φυλή. Συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά 30 χρόνια δεν το πήρατε πρέφα ότι σας κοροϊδεύει ο Nick Fury. Τραβώτε, βρείτε ένα πλανήτη μόλις σας ρε, τεμπέληδες. Επίσης, πού διάλογο είναι αυτό το 1 εκατομμύριο Skrulls. Ο καημένος ο Τάλος μόνος του φαίνεται, θα τον μπακούρισε ολόκληρη τη σειρά. Τι, δεν είχατε μπάτζετ, δεν είχατε λεφτά. Ρε, Disney είστε, μας κοροϊδεύετε. Αυτή εδώ η μαυροφορεμένη κυρία είναι η μαμά της Μαρία Χιλ, η οποία ζητά εύλογα να μάθει την αλήθεια για το θάνατο της κόρης της. So, you're the reason I'm taking my daughter back home in a box. Όχι, η κόρη σου ήταν μυστική πράκτορας και είχε επιλέξει να ζει με αυτό το ρίσκο. You're Nick Fury. Maria believed in you. She would have followed you to the gates of hell and back. Εντάξει, και τώρα αυτό έκανε, απλά δεν γυρίσει πίσω. Συγγνώμη. Seems someone didn't get this as your set of tire memo. Well, I also didn't get a formal invitation, Mr. Secretary General. Είσαι ο χειρότερος ηθοποιός που έχω δει τα τελευταία χρόνια. I see you all dressed up in the man's finery, drinking the man's wine. Λίγο ακόμη και θα πεταχτεί και κανένα χόμπιτ από καμιά γωνία έτσι όπως το πάνε. Λοιπόν, σε αυτήν εδώ τη σκηνή, τι βλέπουμε, Μαστροθωμά, σε ακούω να ρωτάς. Βλέπουμε λοιπόν, φίλε μου ή φίλη μου, το συμβούλιο των Skrulls, το οποίο εκτός των άλλων αποτελείται και από τον πρωθυπουργό, από την πρωθυπουργό μάλλον της Αγγλίας, αλλά και τον επικεφαλή του ΝΑΤΟ. Του ΝΑΤΟ, ρε, το καταλαβαίνετε! Γεγονός που δεν το θεωρώ καθόλου υπερβολικό. Το βρίσκω εντελώς φυσιολογικό και σωστό σεναριακά να συμβαίνει. Αυτό πάλι που δεν θεωρώ σωστό είναι όλα τα υπόλοιπα. I think it's a war. I think it's a war. A war! Τι υποκριτική είναι αυτή! It's a war. Τι να πω, πάρτε και εμένα να παίξω στη Marvel. Από αυτό σίγουρα κάτι καλύτερο θα κάνω. And what happens if the Avengers return? You don't think I thought about that. Α, για τους εκδικητές. Μη φοβάστε για αυτούς, παιδιά. Έχει φροντίσει ο Nick Fury για αυτούς. Fury, why haven't you called any of your special friends down? Για πες μας, ρε αρχηγόπουλο Nick Fury, γιατί φωνάζεις τους εκδικητές? This is personal. We can't keep depending on these superheroes to swoop in and save our asses. Όχι, λέει ρε, μόνο μόνος μου. Λες και είναι τρίχρονος, παιδιά, που προσπαθεί να τον ταΐσει μάνα του και φωνάζει μόνος μου, μόνος μου! God, therefore I nominate Gravik.
to the post of Skrull General. Traitor. Εάν λοιπόν εξαιρέσεις την άθλια υποκριτική του Kingsley Benadir που παίζει τον Gravik και τους ηλίθιους διαλόγους αυτής της σκηνής, στο τέλος αποκομίζει κάτι καλό. I will not support your war and I do not submit. Ένα μέλος του Συμβουλίου δεν υποτάσσεται λοιπόν και ο Gravik αντί να τη σκοτώσει της κάνει κοπλιμέντο και You gonna be sister. You'll not be armed. Και την αφήνει να φύγει. Αυτή είναι η σωστή κίνηση για να σετάρεις έναν ισχυρό αρχηγό που ναι μεν είναι επικίνδυνος και έχει ακραίες απόψεις αλλά ταυτόχρονα είναι λογικός και δίκαιος, έχει κάποιες ηθικές αρχές. Γιατί παιδιά, μιλάμε αυτή τη στιγμή για τον νέο στρατηγό των Skrulls. Όχι για τον Τζόκερ που προσπαθεί να παίξει ο Benadir και φταίδες. Αλλά αυτά γίνονται όταν κάνεις τσιγκουνιές και βάζεις ατάλλαντους σκηνοθέτες να σκηνοθετήσουν τις σειρές σου και δεν δίνουν καμία καθοδήγηση στους ηθοποιούς και τους αφήνουν να αυτοσχεδιάζουν. Δεν είναι όλοι ηθοποιοί για αυτοσχεδιασμό, δεν είναι, τι να κάνουμε. Και από εδώ και πέρα ξεκινάνε συναντήσεις. Η μία είναι του Τάλος και του Gravik που θα τη δούμε πιο μετά. Και προηγείται αυτή του Rhodes με τον Fury. Are the Russians really trying to pin this on me? Your face is all over CCTV footage. Α, δηλαδή όλες οι ρωσικές κάμερες που υπήρχαν εκεί πέρα κατέγραψαν τον Fury στο συμβάν με τη βόμβα, αλλά καμία δεν κατέγραψε τον Gravik που ενεργοποίησε την βόμβα σε κοινή θέα, σηκώνοντας το χέρι ψηλά και πατώντας τον πυροκροτητή. Καμία! Λοιπόν, ακούστε λίγο, τραχανοπλαγιάδες σεναριογράφοι, πώς λύνεται αυτό το plot hole με μία κίνηση. Αντί για τη βλακεία που βάλατε, ο Gravik να πατάει το κουμπί με τη βόμβα σε κοινή θέα, με υψωμένο το χέρι, έχοντας ήδη πάρει τη μορφή του Nick Fury. Τελείωσε! Λύθηκε το πρόβλημα! Έτσι και οι Ρώσοι θα καταλάβαιναν ότι ο Nick Fury και κατ' επέκταση οι Αμερικανοί έκαναν τη συγκεκριμένη τρομοκρατική επίθεση, αλλά και οι δικοί του, του Nick Fury, θα τον συγγενώτησαν γιατί θα νόμιζαν ότι αυτός έχει αλλαξοπιστήσει. Δηλαδή, τι είναι χειρότερο, να σκοτώσεις τη Μαρία Χιλ, μια πράκτορα δηλαδή απλή της SHIELD, ή να την άξεις ολόκληρη τη μόσχα. Is it you to fire me? Nobody sent me. I volunteer. Μέχρι και εδώ πέρα νομίζω πως όλοι σιγουρευτήκατε 100% πως ο Rhodes ήταν και αυτός Skrull. Εντάξει, δεν το έκρυψαν άλλωστε και ποτέ οι άνθρωποι. Του άλλαξαν εντελώς χαρακτήρα του ανθρώπου. Έκανε μπαμ εξ αρχής ότι είναι άλλος. Εντάξει, έχουμε συνηθίσει οι New Age ταινίες να μας περνάνε για ηλίθιους και να τα εξηγούν όλα λες και είμαστε μωράκια. Βασικά, από ό,τι φαίνεται, σε μωράκια απευθύνονται, οπότε καλά το κάνουν. Ο Fury απολύεται λοιπόν και απολύεται για να μπορέσει κυρίες και κύριοι να πει αυτή την ιστορική φράση. Wonder why you're out. I'm Nick Fury. Even when I'm out, I'm in. Ναι ρε τρελιάρη Fury, τι ξεστόμησες μόλις αλούφα. Αυτό ακριβώς έλεγε και ο πρώην εργοδότης μου παιδιά όταν έφευγε από το μαγαζί και έμπαινε μετά και κοιτούσε από τις κάμερες ο loser, δηλαδή άμα δουλεύουμε. Μια Skrull όμως κόβει αγκούρι στην επόμενη σκηνή κυρίες και κύριοι. Με λάθος τρόπο κιόλας, έτσι. Από την επίπεδη πλευρά το ακουμπάμε το αγκούρι, ρε! Ποια είναι αυτή? Γιατί κόβει το αγκούρι με λάθος τρόπο? Aren't you forgetting something? Όπα! Ο Fury δηλαδή! Better. Ω ναι παιδιά, ο Fury μας έχει παντρευτεί και μάλιστα έχει παντρευτεί μία Skrull. Κάτι που είναι και αυτό ένα από τα καλά της σειράς, κυρίως γιατί της δίνει τη δυνατότητα στο φινάλε της να περάσει και ένα ωραίο μήνυμα στο θεατή. Θα το αναφέρουμε όμως αυτό ξανά στο τέλος. Προς το παρόν πάμε να μάθουμε για το φοβερό σχέδιο του Gravik για την κατάκτηση της ανθρωπότητας. Now we no longer just change faces, we change powers. All of us. Super squads. Τι! Τότε ποιο το νόημα, εάν μπορείς να μετατρέψεις ένα εκατομμύριο Skrull σε σούπερ όντα, να αλλάζετε πρόσωπα και να προσπαθείτε να διαλύσετε την ανθρωπότητα εκ των έσω. Αυτό που μόλις είπε ο Gravik εδώ, ακυρώνει όλο το νόημα και τη φύση της σειράς. Για ποιο λόγο να κάνεις Secret Invasion όταν μπορείς να έχεις ένα εκατομμύριο σούπερ στρατιώτες. Απλά, γίνεστε όλοι σούπερ, σκοτώνετε τους εκδικητές και αυτό ήταν. Τι να κλάσει η ανθρωπότητα μπροστά σε μια τέτοια απειλή. This should put Dracov's men on their heels. Αυτή που μόλις είδατε είναι η Βάρα, η γυναίκα του Nick Fury δηλαδή, που είδαμε πριν λίγο. Για πάμε όμως λίγο να δούμε ξανά στο παρόν τι γίνεται.
I retired. Any plans for the downtime? You know, I never cared much for golf, so... Α, ξέρεις τώρα, μωρέ, ό,τι κάνει όλος ο απλός κοσμάκης όταν βγαίνει στη σύνταξη. Κάνα κλάδεμα κήπου, κάνα μπανάκι το καλοκαίρι, ψάρεμα προέδρου από επίθεση Skrull, τα τυπικά. Όμως εγώ, όπως πάντα δηλαδή, έχω μία ερώτηση. Οι Skrulls παίρνουν τη μορφή ενός ανθρώπου που έρχονται σε οπτική επαφή από κοντά μαζί του. Έτσι, σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Εδώ η Βάρα όμως φαίνεται να έχει γεράσει κιόλας με τα χρόνια. Αυτό πώς γίνεται να συμβαίνει? Οπτική αντιγραφή κάνουν οι Skrulls, εάν έχω καταλάβει καλά. Δεν γίνεται να προβλέψουν πώς θα είναι το άτομο που πήραν τη μορφή του 30 χρόνια μετά για να το κοπιάρουν. Why you just get an empty cup? I like a little bit of espresso with my sugar. Ρε εσείς, αυτά τα αστεία τα έκανε ο Σεφερλής 23 χρόνια πριν. Αλλά έπρεπε να το είχα καταλάβει. Ποιος είναι ο Άντρακλας που κάνει τα κορίτσια να λιώνουν από πόθο? Α, αυτός είναι καφές. Ο Μέτριος. Και για να λέμε την αλήθεια, ο Σεφερλής το έκανε και πολύ καλύτερα. Το είδατε? Είδατε τα spikes στο CGI της μεταμόρφωσης του ενός πίσω? Δείτε ξανά! Έχω δει καλύτερα CGI σε YouTube βίντεος 1000%, να ξέρετε. Αλλά θα σας πω εγώ κάτι άλλο. Εφόσον το έχουμε πάρει πλέον όλοι χαμπάρι και το ξέρετε κι εσείς ότι δεν πληρώνετε για καλά CGI, ή μάλλον πληρώνετε, αλλά δεν δίνετε χρόνο σε αυτούς που πληρώνετε για να κάνουν σωστά τη δουλειά που τους αναθέσατε. Τότε για ποιο λόγο να κάνετε τέτοιες ηλίθιες επιλογές σκηνοθετικά? Γιατί να γίνουν όλοι graphic εδώ, παραδείγματος χάρη, και απλά να μην σηκωθούν όλοι με τις μορφές που είχαν? Πάλι δεν θα καταλαβαίναμε ότι όλοι είναι σύμμαχοι του graphic. Αλλά είπαμε, παιδιά, exposition για μωράκια. All these miscreants know is murder. Look how they treat each other. Είπε ο graphic για τους ανθρώπους. Εν τω μεταξύ, ο graphic λίγα επεισόδια μετά. Μπράβο ρε Γκράβικ, μπράβο ρε Λεβέντη, που δείχνεις πόσο διαφορετικοί είστε εσείς οι Skrulls. Μπράβο, όχι μπράβο. Αλλά ρε παιδιά, μήπως έχετε ξεχάσει κάτι? Αυτό το show δεν είναι αφιερωμένο στον Nick Fury. Σας παρακαλώ τώρα, δεν είναι να τα ξεχνάμε αυτά. Για πάμε λίγο λοιπόν να αποδώσουμε φόρο τιμή σε αυτόν τον άρχοντα. Help me, Talos, cause I am useless without you. Αυτό είναι, πένας, τι άλλο να στήσεις κανείς? Are you a leader of Skrulls or a worst enemy? Αμάν, τι πάθαμε. Σκοτώθηκε η Γκάια, παιδιά. Πω, πόσο ανησυχώ. Ελάτε, ρε παιδιά, τώρα, ελάτε. Δηλαδή, λίγο κοινή λογική. Υπήρχε πιθανότητα ο ρόλος της Emilia Clarke, τόσα λεφτά πήρε, να τελείωνε τόσο γρήγορα σειρά? Ορίστε, Λεβέντες, η Γκάια λοιπόν ανασταίνεται από τους νεκρούς, διότι πιο πριν είχε κλέψει το μυαλό μιας επιστήμονας που έφτιαξε τη μηχανή που κάνει τους Skrulls super. Super! Nope! We're a people without a planet. We depend on the goodwill of our hosts. Γιατί βρε αγόρι μου εξαρτάσα τους ανθρώπους? Την τεχνολογία την έχετε για να βρείτε μόνοι σας έναν άλλο κατοικήσιμο πλανήτη? Τι συζητάμε? Είστε ανώτερα όντα από τους ανθρώπους και περιμένετε από εκείνους να σας δαντέψουν? Ποια η λογική ρε παιδιά, πείτε μου? We're in transit to the summit. Citadel is in position number 4. Και εννοείται πως το ηλίθιο σχέδιο του Γκράβικ συνεχίζεται, το σχέδιο δηλαδή να βάλει Αμερική και Ρωσία να παλέψουν μεταξύ τους, οπότε κάνει ντου στον πρόεδρο της Αμερικής κατευθείαν, ρε, ντου γρου. Και παιδιά, δεν έχει μεταμφιεστεί σαν Ρώσος, να μεταμορφωθεί δηλαδή όπως είναι το κανονικό του σκιλ, αλλά επέλεξε να το κάνει με την κανονική του μορφή, απλά να φοράνε διακριτικά των Ρώσων. Reasons. Βασικά υπάρχει ένας λόγος και ο μοναδικός λόγος είναι αυτός εδώ. Μετά τη Μαρία Χίλ δηλαδή, η σειρά να ξεφορτωθεί και τον Τάλος. Και το χειρότερο εδώ, παιδιά, είναι πως ο Γκράβικ θα μπορούσε να σκοτώσει και τον Φιούρι, αλλά δεν το έκανε γιατί τον χρειάζεται για κάτι σημαντικό, λέει πιο μετά. Εν τω μεταξύ, λίγο πριν, είχε δώσει εντολή στη γυναίκα του να τον σκοτώσει. Αλλά αυτή ουσιαστικά τον παράκουσε, και πάλι καλά δηλαδή, γιατί είναι ηλίθιος. Θα σκότωνε η Βάρα τον Φιούρι και μετά θα ήταν ο Γκράβικ σε φάση... Τι τον ήθελα, μωρέ, εγώ αυτόν? Τι τον ήθελα?
You had another chance to kill Fury today and you didn't take it. Because he has what we need. Ενώ πριν δεν το είχε. Πριν που έδωσε διαταγή να το σκοτώσουν, τώρα το απέκτησε. You told me Fury hid the Avengers DNA, but it wasn't in any of the locations you provided. Το DNA των Avengers. Το DNA των Avengers, σοβαρά τώρα, θα βάλουμε και αυτό στην όλη εξίσωση. Σοβαρά τώρα θέλετε να πάμε προς αυτό το μονοπάτι. And it makes me start to wonder why should we go. I am graphic. And the only reason Fury was on that motorway was because his traitor wife defied my direct order. Ρε τελικά, τον θες νεκρό τον Fury ή όχι, θα αποφασίσεις ή θες να μας τρελάσεις τελείως. Ρε, στις λίγα δευτερόλεπτα πριν δεν είπε ότι δεν τον σκότωσε για κάτι που τον χρειάζεται. Because he has what we need. Λίγο πριν! You gonna be alright, kid? Don't worry about me. I'll put on a good face. Το πιάσανε το λεγοπαίγνιο. Oh, hello, Skrulls. Who are you? I think a more apt question would be, who would you like me to be? Κάθε φορά που εμφανίζεται στην σειρά η Ολίβια Κόλμαν, είναι λες και βλέπω άλλη σειρά. Απίστευτη πραγματικά. Στην συνέχεια, έχουμε μια σκηνή δράσης με τις Γκάια και Βάρα να προσπαθούν να επιβιώσουν, αλλά δεν μας νοιάζει, ειδικά για τη μία που ήδη ξέρουμε ότι δεν πεθαίνει. Nearly every Avenger spilled blood. In the battle of Earth, even Carol Danvers. Ναι, λογικό να χύσει αίμα γιατί είχε μαζέψει τρελό που και τίδι με το Power Stone. Αλλά πριν Νικόλα, πού το πας? In the aftermath, some were sent in to collect that DNA. Μάλιστα. Άρα, εγώ αυτό το μεταφράζω ως μια κίνηση πρόληψη, σαν ασφάλεια, ρε παιδί μου, εάν κάποιος εκδικητής του γυρίζει το μυαλό μια μέρα και από σύμμαχος γίνει εχθρός. Πολύ ωραία. Νικόλα, να σε ρωτήσω κάτι, εκεί ήξερες να πάρεις μέτρα πρόληψης για τους Skrulls? Τίποτα ρε μπάρμπα! Nobody knew about them, but me and the collectors, led by... Graphic, yes. Αμάν! Όχι μόνο δεν πήρε μέτρα πρόληψης ο Fury για τους Skrulls, παιδιά, αλλά τους έβαλε να κάνουν και απόρριτες δουλειές για αυτόν. Ρούφα τώρα επανάσταση από τον Graphic, που ήταν και επικεφαλής της αποστολής για να μάθεις και αυτέ! You knew how dangerous this vial was, so swapped its location to protect it from Graphic, and now you're going to give it to him. Exactly. Άρα, το σχέδιο του μεγάλου Nick Fury είναι να δώσει στον εχθρό αυτό που θέλει. Ωραία! Να δώσει δηλαδή στον εχθρό το DNA των εκδικητών ή αλλιώς τη σοδιά, όπως τη λένε εδώ, και θα το κάνει αυτό γιατί... First, I'm gonna kill you, and then I'm gonna take a flamethrower to humanity! You look at me! Look at me! Ρε εσείς, θα του μιλήσει κανένας, θα του πει κανένας να σταματήσει να κάνει τον Τζόκερ! Look at me! Look at me! You look at me! Look at me! Σας παρακαλώ πολύ δηλαδή, θα πάθω κεφαλικό από το cringe. Ρε Fury, πες του το σχέδιο σου να το βουλώσει. I've decided to give you what you want. Τι? Το σχέδιο ήταν να κάνει έναν τρελό επαναστάτη Skrull παντοδύναμο. That you take it, take your powers, go to some other planet, wipe out some other species, I don't give a damn. Για να του πει μετά να πάει να εξαλείψει κάποιο άλλο είδος σε κάποιο άλλο πλανήτη. Αυτό είναι το σχέδιο του φοβερού και τρομερού Nick Fury. Αλλά εδώ κυρίες και κύριοι μιλάμε τώρα για το Graphic, για το ξεφτέρι των Skrulls, όπου παίρνει τη σοδιά και κάνει μια τρομερή κίνηση άραμα που μόνο οι μεγάλοι ηγέτες ξέρουν να κάνουν. It's pure. Το καλύτερο πράγμα σου, Φιούρι, αδερφέ. Τι μας πέρασε και τίποτα κουμπογιάννητε. Λοιπόν, στην οθόνη των υπολογιστή, για όσους δεν το ψάξαν ή δεν τα πρόλαβαν, εμφανίζονται τα εξής ονόματα σούπερ όντων: Ghost, Captain Marvel, Corvus Glaive, Thanos, Outrider, Proxima Midnight, η Proxima Midnight, Captain Marvel, Abomination, Mantis, Call Obsidian, Drax, Korg, Ebony Maw, Frost Beast, Hulk, Chitauri, Valkyrie, Thor, Gamora, Flora Colossus, Winter Soldier. Οι υπόλοιποι πού πήγαν? Δεν έχει ένα αυτή. Spider-Man, Iron Man, Doctor Strange, Peter Quill, Rocket Raccoon, Wanda και σίγουρα θα ξεχνάω κι άλλους. Όλοι αυτοί ρε παιδιά, τι έγινε? Τέλος πάντων, στο θέμα μας όμως, πάμε στην κινησάρα του ηγέτη. You really wanna die. Η οποία ηγετάρα ανοίγει το μηχάνημα που θα τον κάνει πιο σούπερ και από του σούπερ, αφήνοντας μέσα τον Nick Fury! Τι κύριε ξαναμάτα αυτή που είσαι αλούφα Graphic, πώς το πετσόκοψες έτσι! Άιστο διέολο!
πήρε και ο Nick Fury τις δυνάμεις. Μα απίστευτο, πώς έγινε αυτό. Τώρα να ξέρετε πως αυτοί οι βλάκες νομίζουν ότι ο κόσμος κατάλαβε ότι επειδή ο Nick Fury υποτίθεται ότι είναι άνθρωπος, πως τον άφησε εκεί μέσα ο Gravik γιατί δεν θα άντεχε σε αυτήν την μεταμόρφωση και θα πέθαινε. Αλλά παιδιά, εάν δεν το σετάρετε αυτό, δεν πρόκειται να το καταλάβει κανένας. Ε, τρελό. Η Γκάια είναι πόπο plot twist. Και να κάνω μια ερώτηση τώρα, έτσι στα γρήγορα που μου ήρθε. Αυτά όλα που έλεγε τόση ώρα συζήτηση που είχε ο Gravik, σαν Nick Fury που του έλεγε, πού τα ήξερε η Γκάια? Why didn't you do it? Because it's easier to save the lives of 8 billion people than it is to change their hearts and minds. Γιατί οι υπόλοιποι Skrulls υποτίθεται ότι ξέρανε πράγματα για αυτούς που έπαιρναν τη μορφή τους, γιατί ήταν μέσα σε αυτό το μηχάνημα που τους έπαιρνε τις αναμνήσεις. Η Γκάια πώς? Μόνο την όψη πήρε του Nick Fury. Αλλά τι κάθομαι και σκέφτομαι εγώ τώρα, έτσι. Οι σεναριογράφοι, παιδιά, τρελάθηκαν μόλις σκέφτηκαν αυτό το plot twist. Δηλαδή θα έτρεξαν έξω στο μπαλκόνι της εταιρείας και θα φώναξαν έβρικα, έβρικα! Σαν την Dr. Murph στο Interstellar. Χαλανά ήταν μόνο αυτό το πρόβλημά μας. Τι είναι αυτό ρε, τι είναι αυτό. Μπρατσάκι Drax. Από όλα τα DNA των εκδικητών και όχι μόνο αυτό που επιλέξατε να δείξετε είναι το μπράτσο του Drax σε μέγεθος χεριού Emilia Clarke. Ρε, είστε μαστρωμένοι. Και αυτή η εικόνα, παιδιά, που βλέπετε είναι η προσωποποίηση της σειράς Secret Invasion. Ένας ακταρμάς δηλαδή από διάφορα άσχετα πράγματα μεταξύ τους που δεν βγάζουν κανένα απολύτως νόημα. Μπράβο σειρά! Εδώ λοιπόν η Super Super Gaia περνάει τον Super Super Gravik σουβλάκι και ο δεύτερος επιβιώνει, αλλά λίγο μετά... Ρε παιδιά, η Γκάια πώς ακριβώς ξέρει να χρησιμοποιεί τις δυνάμεις της Μάντης? Εντάξει, έχει το DNA της, αλλά πώς ξέρει να κάνει το κόλπο με τον ύπνο? Πώς το έμαθε? Ρε, τι πήρετε και δεν μας δίνετε? Τέλος πάντων, λίγο μετά, όπως έλεγα, το ανοίγει μια μεγαλύτερη τρύπα και τώρα πεθαίνει. Ένα απλό, λιτό, καθημερινό, δηλαδή grand finale μιας New Age Marvel σειράς, παύλα, ταινία. Ο πρόεδρος σώθηκε, ο κόσμος σώθηκε, ο Gravik είδε τα ραδίκια ανάποδα και πλέον έχουμε ένα υπερόν στο σύμπαν της Marvel με όλες τις δυνάμεις όλων των κακών αλλά και των ηρών που έχεις δει μέχρι σήμερα στην οθόνη σου. Όλα κομπλέ. Όχι φυσικά! Έχουμε τρελαθεί τελείως! Μιλάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, για την χαριστική βολή στο ήδη βαθιά άρρωστο ενιαίο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel. Βρε μπαγκλαμάδες, ακούσατε τα εξαμάξεις για το φινάλε του WandaVision και πήγατε στο Secret Invasion και κάνατε το ίδιο επί 10 φορές χειρότερο? Δεν σέβεστε καθόλου το κοινό σας. Τόσο γραμμένο το έχετε. Και μέσα σε όλα αυτά, μάγκεψε και ο πρόεδρος της Αμερικής και απειλεί τώρα όλα τα εξωγήινα είδη. Βρε μπετόβλακα πρόεδρε, μέσα στην ίδια την ομάδα που σε προστατεύει και ονομάζεται Avengers, έχεις εξωγήινου, σκεφτέ! You'll need resources to fight this war that Ritson has launched on your people and I can give them to you. Τι λέτε, τι συζητάμε τώρα? Μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή η τύπισσα είναι όλοι οι εκδικητές μαζί και όλοι οι εχθροί τους μαζί. Τι να σε κάνει εσένα? Παιδιά, αυτή τη στιγμή η Emilia Clarke είναι η ασπίδα αυτή που είχε ο φίλος όταν ήσασταν μικροί και παίζατε και μπορούσε να αποκρούσει από σπαθιά μέχρι πυρηνική έκρηξη. Αυτή ακριβώς είναι. I will use you, you will use me, and together we'll make this planet safe for both our people. Τσάμπα προσπαθησόνια, δεν έχει ανάγκη κανέναν, σιγά μη δεχθεί. Α, τελικά η Γκάια απείθεται από την πρόταση της Σόνιας και πάει. Εντάξει, παιδιά, να σου πω κάτι, δεν αντέχω άλλο. Θα δω τη θετική πλευρά της κατάστασης, ότι θα ξαναδούμε την Olivia Colman σε κάποιο μελλοντικό project της Marvel. Άλλη μια μέρα που ο Θωμάς θα δει το ποτήρι μισογεμάτο. Για να μην με λέτε γκρινιάρο, τίποτα άλλο. Sounds like peace, doesn't it?
Πού την μύριξε την ειρήνη αυτή ρε εσείς, πού! Οι Skrulls είναι πιο κυνηγημένοι από ποτέ. Καθημερινά σκοτώνονται άνθρωποι και εξωγήινοι από εξτρεμιστές σε όλο τον κόσμο. Μία Skrull κουβαλάει το DNA όλων των εκδικητών και ο ηγέτης της είναι νεκρός, ο Τάλος δηλαδή, και ο Nick Fury δεν έκανε και απολύτως τίποτα. Ναι, καλά ακούσατε. Μισό όμως, πριν αναφέρουμε και αυτό, να δούμε το ωραίο κομμάτι της όλης υπόθεσης πρώτα. I just wanted to tell you that, that I love you as I am. Only as you are. Να αγαπάτε λοιπόν τους ανθρώπους για αυτό που πραγματικά είναι και να μην προσπαθείτε να τους αλλάξετε. Πολύ όμορφο μήνυμα αυτό από τη σειρά. Βγήκε και κάτι θετικό από την όλη υπόθεση. Πάλι καλά, δόξα τον Πανάγαδο. Και αυτός ήταν ο εμετός που ονομάζεται Secret Invasion, που τελικά δεν ήταν ούτε Secret, ούτε Invasion. Σοβαρά τώρα, σοβαρά. Αυτό είναι το show το οποίο είναι αφιερωμένο στον Nick Fury. Ποιον ακριβώς έσωσε ο Nick Fury στο τέλος? Τον πρόεδρο? Η Σόνια τον έσωσε ουσιαστικά. Ο Fury το μόνο που έκανε σε αυτή τη σειρά, παιδιά, είναι την χειρότερη κίνηση που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία. Οτιδήποτε έχει γραφτεί σε κάμερα, μικρόφωνο, χαρτί, πάπυρο ή σπηλιά. Έδωσε στον εχθρό το μεγαλύτερο όπλο που μπορούσε να του δώσει και είχε στηρίξει αυτή του την κίνηση στην καλή θέληση του εχθρού. Πάλι καλά που ο εχθρός ήταν ο Gavik, και τον λέω επίτηδες Gavik γιατί για Gavik πρόκειται, ο οποίος ήταν ηλίθιος. Όλα τα άλλα τα έκαναν ο Τάλος, η Σόνια και η Γκάια. Ο Fury το μόνο που έκανε είναι να περιφέρεται και να μας λένε οι άλλοι πόσο γέρασε και πόσο άχρηστος είναι πλέον και πόσο άλλαξε μετά τον Blip και σκατά στα μούτρα σας. Και το σημαντικότερο, η κάθαρση που παίρνει ο θεατής από αυτή τη σειρά, ποια είναι? Ο γεροντοέρωτας του Nick Fury. Ποιος σχέστηκε γι' αυτό ρε παιδιά, Marvel βλέπω, όχι το Euphoria. Λοιπόν, Marvel, βασικά Disney, για να λέμε την αλήθεια, μέχρι να σοβαρευτείς και να καταλάβεις ότι ο κινηματογράφος και η τηλεόραση δεν είναι εργοστάσια παραγωγής, μέχρι να δώσεις ψυχή στα project σου και όχι μόνο χρήματα, μέχρι να μάθεις να επενδύεις σε νέα ταλέντα και όχι σε βίσματα, η πορεία σου θα είναι καθοδική. Γιατί, για πόσο ακόμα θα σε σώζουν τα κλεμμένα παραμύθια? Για να δούμε. Εδώ θα είμαστε, εδώ θα είσαι και εσύ, εδώ θα είμαι και εγώ, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το εργάκι. Μπορεί να έχω και άδικο. Δεν ξέρω, θα δείξει. Το επόμενο καλή ή κακή λοιπόν, το δηλώνω από τώρα, θα είναι αφιερωμένο σε ένα έπος για να εξαγνιστούμε από τις χαλασμένες κοντομπουκές που μας κέρασε ο Nick Fury και η παρέα του. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω εγώ για το Secret Invasion. Εύχομαι να σας αρέσει το καινούριο σκηνικό. Θέλω πάρα πολύ, παιδιά, και τη δική σας άποψη κάτω στα σχόλια. Να ξέρετε που το ξέρετε δηλαδή, ότι κάθομαι και τα διαβάζω όλα τα σχόλια που μου γράφετε, οπότε περιμένω και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Εγώ είμαι ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο αυτή τη φάτσα, μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram, αλλά και στο TikTok. Ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτσε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην κάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν. Ευχαριστώ πολύ την Surfshark που ήταν παρέα μας σε αυτό το βίντεο και μέχρι το επόμενο να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάρα απ' όλα να περνάτε όλοι τέλεια. Τα λέμε.